Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και στο παράθυρο δίπλα μου βλέπετε τη Γογό Πιτσόκου. Να σε γνωρίσει και ο κόσμος Γογό μου και Φατσικός, γιατί σε ξέρουν οι περισσότεροι στο κανάλι μέσα από τα σχόλια σου που κάνεις τα εύστοχα κάτω από τα βίντεο. Σε γνωρίσαμε και στο ψυχολογικό εργαστήρι στο τρίτο επίπεδο και σε γνωρίσαμε και χθες το βράδυ μέσα από το έργο που μου έστειλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θέκλα. Εγώ σε ευχαριστώ που ξέρω ότι θα είναι εκεί μαζί σου και θα ψυχοεκπαιδεύεται γι' αυτό. Όχι, είναι εδώ το έργο, το ανάψαμε χθες το βράδυ, ανάψαμε και τις μπαταρίες, σβήσαμε όλα τα φώτα, το απολαύσαμε, είναι πολύ ωραίο. Είπα στη Γογό να κάνουμε έτσι μια συζήτηση. Μου έχει στείλει και κάποιες φωτογραφίες από κάποια άλλα έργα της και θα ήθελα έτσι να μοιραστείς μαζί μας. Καταρχάς μίλησε μας λίγο για τον πίνακα που μου στείλες, γιατί μου στείλες το πρωί ένα κείμενο και σου λέω καλύτερα να μας το πεις στην κάμερα. Ναι, για ναι. τον πίνακα αυτό που είναι ο Μάς τον Οπέρ, σωστά το λέω? Ναι. Πες Ο μας. Χόπερ είναι ένας Αμερικανός ζωγράφος που θεωρείται ο μέτρο της αποξένωσης, της έλλειψης επικοινωνίας, Άρα της είναι μοναξιάς. Χόπερ, όχι Οπέρ, Χόπερ. Ο Μάς τον Ναι, Χόπερ. εντάξει, ο Μάς όμως, επειδή πολλοί το έχουν χρησιμοποιήσει στη γαλλική, ο Μάς, Χόπερ, ξέρω, με αξάνθο. Ναι. Λοιπόν, αυτός στα έργα του, αν προσέξεις ότι εκεί πέρα κυριαρχεί το φως και επίσης δεν έχουν στόματα τα πρόσωπα τα οποία έχω ζωγραφίσει. Ο Χόπερ θεωρούσε ότι δεν υπήρχε επικοινωνία πουθενά, γι' αυτό στα τηλεγραφόξυλά του δεν έβαζε καλώδια στα τοπία του. Ο κόσμος βλέπει τώρα τον πίνακα. Έχω τη φωτογραφία του πίνακα που μου έστειλε, που την βλέπει ο κόσμος εδώ. Ναι. Λοιπόν, είναι έργα του Χόπερ σε έναν καινούριο κόσμο, ηλεκτρονικό. Εκείνος έκανε τα σπίτια να μην έχουν πόρτες, να έχουν μόνο παράθυρα. Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν. Ενώ εδώ πέρα εγώ τους βάζω όλους να έχουν έναν υπολογιστή μπροστά του. Κάτω είναι το γνωστό ζευγάρι που είναι η κοπέλα που πλήττει, ας πούμε, γι' αυτό την έχω βάλει να μην φαίνεται. Και κυριαρχεί ο άντρας στο Χόπερ είναι με την ομπρέλα, με την εφημερίδα. Okay. Εδώ είναι με τον υπολογιστή. Κάτω είναι εκείνος ο διευθυντής με την κοπέλα που είναι στο φορεαμό δίπλα, που είναι με τον υπολογιστή αυτός. Πάλι απάνω μία κοπέλα στον υπολογιστή. Μετά ο άλλος άνθρωπος που είναι μόνος του μπροστά σε ένα παράθυρο. Η αίθουσα αναμονής. Ο άλλος απάνω που πίνει το ποτό μέσα σε ένα χώρο που φαίνονται τα φώτα που είναι στο τζάμι και πίσω είναι η δίδυμη πύργη, το Μάλιστα. κέντρο εμπόρου της Αμερικής. Μάλιστα. Γενικά κυριαρχεί μια μοναξιά σε όλα αυτά και επικοινωνούν με τις κεραίες, δηλαδή λαμβάνουν από ένα κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι κάπου ψηλά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και τους δίδυμους πύργους, γιατί ήταν τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ακόμα και το φεγγάρι έχει μια κρέμεται από ένα ηλεκτρονικό στοιχείο. Ναι, το είδα. Και όλα τα άλλα κτίρια καταλήγουν σε κεραίες απάνω. Αυτό είναι φτιαγμένο για την έκθεση που ήταν να γίνει, που είναι για την δημιουργική επανάχρηση των στοιχείων. Αυτά έχουν πάψει να Επανάχρηση. έχουν επανάχρηση, ναι. Έχουν πάψει να έχουν αξία χρήσης, οπότε τώρα τους δίνω μια καινούργια ευκαιρία να ζήσουν και να πούν πράγματα. Τι είναι αυτά, εγώ, γιατί προσπαθούσα χθες να... Νομίζω είναι motherboards υπολογιστών, δεν είμαι σίγουρη. Είναι κάρτες από γκαζετάκια. Είναι Okay. από τηλεκοντρόλ, από κινητάκια, ακόμα και από ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κάτι που είναι σαν μια γάμα, είναι από ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τους δίνουμε λοιπόν μια ευκαιρία να επαναχρησιμοποιηθούν. Το φως είναι συμβολικό, επειδή ο Χόπερ χρησιμοποιούσε άπλετο φως. Το έχω στείλει αυτό και σε ένα mail που έκανα μια μικρή περίληψη, δηλαδή, για τον Χόπερ, γιατί έχουν γραφεί άπειρα για αυτόν. Έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς, ακόμα και σκηνοθέτες σαν τον Χίτσκοκ, ο οποίος το ψυχό, το δωμάτιο που έχει κάνει για να γυρίσει το έργο, είναι ένα δωμάτιο από αυτά που είχε ζωγραφίσει ο Χόπερ. Μάλιστα. Είναι λοιπόν της μοναξιάς και της αποξένωσης. Όταν μας μίλαγες για τη μοναξιά και να τη μετατρέψουμε σε μοναχικότητα,
Εγώ τότε βρήκα την ευκαιρία να ψάξω, ας πούμε, και να δω τι γίνεται με τη μοναξιά, η οποία μπορεί, όχι μόνο μοναχικότητα δημιουργική μπορεί να γίνει και επικοινωνία. Γιατί εγώ ένιωθα σαν να συνομιλώ με τον Χόπερ όταν το έκανα, αλλά ακόμα και μαζί σου, αλλά και με όλους αυτούς που θα δουν το έργο και θα αισθανθούν κάτι. Έχω να πω δηλαδή πράγματα. Έτσι και ο Χόπερ έλεγε πράγματα μέσα από τα έργα του που ήταν βουβά και σιωπηλά. Όλοι είναι μοναχικοί, ακόμα και κάτω-κάτω που είναι αυτό το μπαράκι που λέει, αυτό είναι από το Nightwatch. Ναι, και έχει εμπνεύσει και αυτό ο σκηνοθέτης. Εγώ συγκεκριμένα είχα δει ένα έργο ενός, νομίζω Ολλανδός είναι αυτός, Roy Anderson, το About Endlessness. Είχε πολλά χοπερικά, ας πούμε, τοπία μέσα και σε πολλά άλλα έργα. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να σου απαριθμίσω, αλλά... Ναι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω τι λες. Ότι ήταν επιδραστικός ο Χόπερ και στην 7η τέχνη. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μοιραστεί την οθόνη, άρα ο κόσμος βλέπει ξανά τον πίνακα. Σταματάω το μοίρασμα της οθόνης και θέλω να μας πεις έτσι λίγο... Πώς εσύ ξεκίνησες να ζωγραφίζεις, πότε? Από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου. Μ' άρεσε πολύ το σχέδιο μόδας. Ήθελα να γίνω μοδίστρια, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερες, ε? Τι κατάφερες να γίνεις? Ξέρω εγώ, πολυτεχνίτησα και ρημοσπίτησα. Τώρα θέλω να βάλω να δει ο κόσμος την αυτοπροσωπογραφία σου. Και να ναι, μας πεις και ναι. πότε την έφτιαξες. Λοιπόν, είσαι φαρμακοποιός γογό μου. Ναι. Ήμουνα, τώρα είμαι αναποστρατεία. Είσαι αναποστρατεία, ναι, αλλά αυτό για, με το οποίο έχεις ασχοληθεί ουσιαστικά είναι επαγγελματικά είναι με τη φαρμακευτική. Δεν είναι έτσι? Ναι. Ένα λεπτό να δείξουμε Όχι την αφή. μόνο, όχι μόνο. Κάποτε άλλαξα για λόγους, τέλος πάντων, ναρκισιστικής επιρροής, που είχα, άλλαξα επάγγελμα Και τι και είχες γίνει? πήγα και τελείωσα το οικονομικό της νομικής και πληροφορική και βρήκα άλλη δουλειά μετά. Άτε, δεν το ξέρω αυτό. Πολλές δυνατή να Και λέμε. μετά επέστρεψες πίσω στη φαρμακευτική. Όχι, δεν επέστρεψα. Προσπάθησα να επιστρέψω, αλλά πια ήταν αργά. Εν τω μεταξύ έπαιρνα περισσότερα λεφτά εκεί στο άλλο που είχα πάει και λέω εντάξει, δεν βαριέσαι. Δηλαδή, εσύ σπούδασες πρώτα φαρμακευτική, εργάστηκες Ναι, ως δουλεύτηκα αρκετά φαρμακοποιός. χρόνια. Ναι. Κράτησα ένα φαρμακείο το οποίο η φαρμακοποιός που το είχε. Πήγα εκεί μαθητευόμενη και με κράτησε αρκετά χρόνια, μέχρι που το ανέλαβε η ίδια, γιατί είχε να μεγαλώσει το παιδί, είχε διάφορα. Και εντωμεταξύ, εγώ πήγαινα και στο οικονομικό. Ο Και... πατέρας σου ήταν αυτός που ήθελε να σπουδάσεις οικονομικά? Όχι. Είπες λόγω Εγώ πήγα, αλλά... ναρκιστικής επιρροής, λες, πήγα να σπουδάσω Αν οικονομικά. άνοιγα φαρμακείο θα τον είχα προϊστάμενο, Θέκλο μου. Και Τον δεν το πατέρα σου. άντεχα. Ναι. Θα μου πεις χωρίς γνώσεις τι θέλει. Εσύ πάσχεις Και από όμως πατέρα, πήγαινα, νομίζω. λέει. Νομίζω ότι εσύ σε περίπτωση Πάσχου από πατέρα, από όσα μας έχεις πει μέχρι Όχι, στιγμή. πατέρα, η μάνα μου ήταν μοδίστρα η μάνα. Μάνα μου, αν με είχαν αφήσει να γίνω κι εγώ μοδίστρα. Θα το ήθελες, και δεν σε άφηνε. Ναι, μοδίστρα όμως, αλλά με γαλλικά και όχι πιάνω. Δε, μα το να είσαι μοδίστρα, το να είσαι μοντέστ, όπως το λέγαν στα γαλλικά, είναι τέχνη, δεν είναι, είναι haute couture, υψηλή ραπτική, δεν σημαίνει. Και οι μοδίστρες ήταν, εγώ έχω φτάσει την εποχή των μοδίστρων, ναι, στην Κύπρο. Φυσικά, ναι. Ήταν δημιουργοί, δηλαδή τους έπαιρνε σε ένα κομμάτι ύφασμα, σου έπαιρναν τα μέτρα, σε γνώριζαν, συζητούσαν μαζί σου, θυμάμαι που πηγαίναμε στις πρόβες. Ναι, βέβαια, ναι. Είναι μεγάλη τέχνη, δεν είναι κάτι απλό η μοδιστρική. Όχι. Εμένα δεν με άφησε να κάνω ούτε γαλλικά. Είχα κερδίσει μια υποτροφία από το σχολείο, επειδή ήμουν καλή στα γαλλικά, μου αρέσανε. Και να πάω δωρεάν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και δεν μ' άφησε, γιατί τα γαλλικά λένε για τα σαλόνια, ενώ εγώ ήμουνα για τα αλόνια. Α, μάλιστα. Πόσα παιδιά σας τα εγώ? Μόνη μου, εγώ Α, μόνη είσαι μου. μοναχοπέδι εσύ. Α. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας την αυτοπροσωπογραφία σου. Πότε τη ζωγράφισες Ναι. αυτή? Αυτή είναι το 16.
Θες να μας μιλήσεις λίγο. Έχει Είναι κυβισμό το έργο σχεδιασμένο. μέσα, ε. Ορίστε. Έχει κυβισμό ως τεχνοτροπία. Ναι, δεν είναι ακριβώς, είναι ρώσικη πρωτοπορία. Ήμουν τότε επηρεασμένη από τη συλλογή Κωστάκη, είχε έρθει και εκτεθεί. Και ήταν κάποια έργα της Πόποβα που μου άρεσε πιο πολύ, η Πόποβα Λιουμπλόφ, η οποία ήταν και αυτή με το σχέδιο μόδας, αλλά και τέτοια και κατασκευές και μακέτες κλπ. Αρκεί να σου πω ότι η Πόποβα, όταν πήγε ο Κωστάκης εδώ για να κάνει την περίφημη συλλογή του, ας πούμε, και πήγε στα Νύψια, της είχαν και σε μια σοφίτα κάτι έργα, λέει και αυτό εκεί, όχι λέει, αυτό δεν στο πουλάμε, αυτό λέει δεν στο δίνουμε. Λέει, γιατί δεν μου το δίνετε, εκτός λέει αν μας αλλάξει το τζάμι. Είχε φύγει ένα τζάμι από τη σοφίτα και είχαν καρφώσει τον πίνακα. Και τον δώσανε μόνο στην περίπτωση που θα τους, τα λίγα λεφτά που θα τους έδινε, αλλά να του αλλάξουν και το τζάμι. Βέβαια αναγνωρίστηκε μετά θάνατο. Η Πόποβα που Τα λες κάτω. είναι Ρωσίδα ζωγράφος. Ρωσίδα ζωγράφος της εποχής της ρώσικης πρωτοπορίας. Αλλά ξεκίνησα και αυτή από το σχέδιο μόδας. Μάλιστα. Άρα, σταματούμε να βλέπουμε τι είναι αυτοπροσωπογραφία σου. Ποιο έργο θες να δούμε μετά, να σου πω ποια έχουμε σημειώσει, γιατί μου έχει στείλει πολλά. Θες να δούμε την ταυτότητα. Ναι, και η ταυτότητα αυτή έχει γίνει τώρα, το 22. Τώρα να ανοίξουμε την ταυτότητα της Γωγούς και να τη μοιραστούμε, να τη δει και ο κόσμος. Τώρα νιώθω ότι βρήκα την ταυτότητά μου. Πες μας λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή η ταυτότητα έγινε με τη συνδρομή σου και αυτή. Είναι πάλι το μάτι μου μες στη μέση. Το αυτή μου που ακούω, το επικοινωνώ δηλαδή με οτιδήποτε απ' έξω. Βλέπεις ότι στόμα δεν υπάρχει, είναι ένα στόμα κλειστό μόνο μέσα. Υπάρχει το αυτή που ακούω και επικοινωνώ στα πάντα. Υπάρχουν τα κυβιστικά που προσπαθώ να πλησιάσω τον κυβισμό. Εγώ μου βλέπεις τώρα την ταυτότητα στην οθόνη, τη βλέπεις? Ναι, βεβαίως. Και άμα δεις και εκεί προς τα αριστερά, κάτω από τα τζάμια, υπάρχει και το Λίμεραντς. Κάτω από Όπως τα μας το... τζάμια υπάρχει το... Πού Το φαίνεται το Λίμεραντς. Λίμεραντς, δεν το καταλαβαίνω εγώ πού Είναι τα φαίνεται. δύο κεφάλια που ενώνονται, ένα αντρικό και ένα γυναικείο, αλλά είναι ανύπαρκτα. Α, Δηλαδή... να το εδώ, να το εδώ. Στη μέση του πίνακα, λες. Στη Σχεδόν. μέση προς τα αριστερά πάνω. Ναι, αυτό. Τα δύο στόματα που ενώνονται, αλλά το άλλο δεν έχει στοιχεία. Δεν έχουν στοιχεία, δεν υπάρχει επικοινωνία, είναι μόνο στη φαντασία. Ενώ από τη μια μεριά υπάρχει η πραγματικότητα, το πρόσωπο, το αυτή, ας πούμε, το μάτι που βλέπει, νιώθω πάντα σαν παρατηρητής, δηλαδή τη ζωή των άλλων. Γι' αυτό και φτιάχνω και παράθυρα παντού. Γιατί υπάρχει αυτή η περιέργεια του πώς ζουν οι άλλοι. Έψαχνα να βρω στη λογοτεχνία και γενικά στις περιγραφές, ακόμα και στα λαϊκά περιοδικά που γράφανε η Μαρίτσα, ξέρω εγώ, την κυρία Θέκλα, ας πούμε, να της πει τον πόνο της. Δεν έβρισκα όμως την περίπτωση μου, ούτε ήξερα ότι είναι ναρκισισμός αυτός από τον οποίο υποφέρουμε. Μιλάς για Αυτά την όλα μου ναρκισιστική είναι τώρα. κακοποίηση, εγώ, που έχεις, Ναι. έχεις υποστεί μεγαλώνοντας από τον πατέρα σου. Ναι. Στην αρχή νόμιζα πως ήταν υπερβολική υπερπροστασία. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ναρκισιστής του κερατά, δηλαδή δεν είχε παραπέρα πεθαίνεις, δεν έχει. Τα έχει όλα, δηλαδή αυτή η Δόκτωρ Ράμανη, λέω καλά πού με ήξερες, το έχω γράψει. Γωγό μου, αυτό που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μοιραστούμε με τους υπόλοιπους στο κανάλι και γι' αυτό κάνουμε και τη συνέντευξη, εκτός από το προφανές ότι θέλουμε να απολαύσουμε μαζί με σένα την τέχνη σου, είναι ότι εσύ μας έχεις πει και είχαμε και κάνει και vlog σε σχέση με την ιστορία σου, ότι στην προσπάθεια σου να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις του πατέρα σου, άφησες Ναι. πίσω τη δική σου ζωή. Αυτό έχεις μοιραστεί μαζί Ναι, μας. την άφησα. Αυτό έχεις μοιραστεί μαζί μας. Έχεις κάποιο Ναι. μήνυμα να στείλεις σε νεότερα κορίτσια από εσένα, γιατί και εσύ είναι ο κορίτσι. Να σε ακούν. Είναι τυχερές που σε έχουν. Σε νεότερα Ενώ εγώ... κορίτσια από εσένα, τα οποία είναι γονεοποιημένα και ναι. Το θεωρούν φυσιολογικό εντός εισαγωγικών να παραμερίζουν τη δική τους
ανάπτυξη, τη δική τους εξέλιξη, τα δικά τους θέλω, τις δικές τους επιθυμίες, τα δικά τους χόμπι, προκειμένου να ικανοποιήσουν έναν αρχισιστή γονιό. Τι θα ήθελες να τους πεις? Να ακούνε Θέκλα, τίποτα λέει. Αυτό είναι θέσφατο. Εντάξει, εκτός από το να ακούνε Θέκλα, εσύ τι, σε τι, βλέποντας εδώ και τον πίνακα της ταυτότητάς σου, σε τι διαπίστωση έχεις φτάσει, ότι άξιζε τον κόπο αυτό που έκανες? Όχι, δεν άξιζε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω μέσα από το έργο σου και μέσα από την επικοινωνία που έχουμε, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια επικοινωνία, ότι υπάρχει μία κίνηση εσένα, δική σου, ναι, από το να είσαι survivor στην ευημερία. Ναι, βέβαια. Και ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο που να πει κάποιος, «Α, τώρα έγινα 60, θα σταματήσω να προσπαθώ», ή «Τώρα έγινα 65, δεν έχω πλέον χρόνο». Και είσαι νεανικότατη. Εγώ, καλά, στα 50 ξεκίνησα να υπάρχω. Ναι. Άρα το «η ζωή αρχίζει στα 50» έκανε resonate μαζί σου. Είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις αρκετά έβυχο στα αυτιά σου. Αυτό που έλεγα εδώ και καιρό, «η ζωή αρχίζει στα 50». Αν βέβαια σε είχα γνωρίσει, αλλά τι να κάνω, όταν εγώ έδινα εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, εσύ ήσουν στο μεευτήριο. Το 75. Ναι, το 75. Λοιπόν, θέλω να βρω ένα άλλο. Λοιπόν, και ο άλλο θα... θέλω την ιστορία της μάνας σου να μοιραστούμε τώρα. Ένα λεπτό, να τη βρω την ιστορία της μαμάς σου. Να τη μοιραστούμε εδώ. Αυτό το έργο. Θέλω να μας μιλήσεις για αυτό το έργο, το οποίο ο τομοτρής το έχει ονομάσει. Ναι. Ναι. Είναι η ραπτομηχανή της. Α, εδώ κάτω αυτό που φαίνεται σαν... Πού είναι η ραπτομηχανή? Α, εδώ είναι η ραπτομηχανή, στη μέση. Είναι γράμματα που της έστελνε ο πατέρας μου όταν της έκανε love bombing. Α, είναι ναι. Η επαρχιακή εφημερίδα που ανακοινώθησαν οι Αραβώνες και τους ευχόταν ναι, αρχίαν την στέψη. Είναι ο καθρέφτης της μοντιστρικής, αυτό το γαλάζιο αυτό. Το εκλογικό βιβλιάριο που οι γυναίκες άρχισαν να ψηφίζουν. Αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα το πρόσωπό της. Είναι η φωτογραφία από το εκλογικό βιβλιάριο. Αυτή εδώ στη μέση, ε. Είναι υποκατασκευή Δεν... το έργο αυτό δηλαδή. Η ιστορία της μάνας σου. Πες μας βρήκα εγώ λίγο για τη μάνα σου. Με όσα ακούς και ψυχοεκπαιδεύεσαι και αυτά, θεωρείς ότι η μαμά σου... Ένα γλυκό και ξένια στο κοριτσάκι. Στην τρίτη γυμνασία, επειδή συγχαινόταν τη φυσική, ήθελε να γίνει μοδίστρα. Πρέπει πέσαν όλοι απάνω της που αν τους έλεγε θέλω να πάω και στη Γαλλία να σπουδάσω, να γίνω μοντελίστρα, θα της έλεγαν ναι. Υπήρχαν οι δυνατότητες. Εκείνη όχι, θέλω να γίνω μοδίστρα. Αυτή η οτομοτρής που είναι κάτω σημάδεψε τη ζωή της. Όταν έγινε το προξενιό με τον πατέρα μου, την η είχαν λέξη φέρει στο... οτομοτρής σημαίνει μηχανή ραπτικής... Όχι, αυτοκινητάμαξα. Αυτοκινητάμαξα, οκ. Okay. Αυτοκινητάμαξα. Λοιπόν, όταν την έφεραν για το προξενιό, όχι με την έννοια δηλαδή ότι θα έκαναν προξενιό, απλώς πού είδανε γεννήθηκε ότι η μαμά σου, γογό μου, η μαμά σου που γεννήθηκε? Στην Κόρινθο, ο πατέρας σου. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Οπότε με την οτομοτρής την έφεραν στην Αθήνα. Όχι, είχε έρθει σε κάποια κουμπάρα της. Δηλαδή η γιαγιά μου η μία και η γιαγιά μου η άλλη είχαν βαφτίσει δύο παιδιά. Οκ. Okay. Είχανε, όχι βαφτί, ναι, η γιαγιά μου είχε βαφτίσει τον... Τι ακριβώς το έχει γίνει εκεί πέρα, δεν θυμάμαι. Πάντως το ζευγάρι αυτό... Είχαν δύο παιδιά, εκ των οποίων οι νονές ήταν οι... Δύο νονές γνωριζόντουσαν και είπαν, ήθελε και η γιαγιά μου, καλό κορίτσι, ομορφούλα ήταν και αυτά, τη φέρανε στο πάρτι της γιορτής του πατέρα μου. Okay. Εκεί πρέπει να αισθάνθηκε τον gut instinct, γιατί τα έχω...
Όταν τα έλεγε αυτά, Θέκλα, ανατρίχιαζαν. Εκείνο το βράδυ ανέβασε πυρετό. Τη άρεσε όμω γιατί γιορτάζει. Wow, άκου τι λες. Ήτανε 15 χρόνια η μαμά σου, ε? Όχι 15, όχι, ήταν 27. 27. Άρα στα 15 σταμάτησε το σχολείο με το έτσι θέλω για να γίνει μοδίστρα. Για να γίνει μοδίστρα, ναι. Ήταν Πήγε μοδίστρα στην Κόρινθο ή στην Αθήνα ήταν μοδίστρα? Μοδίστρα στην Κόρινθο, δεν είχε. Μοδίστρα Στην στην Κόρινθο. Αθήνα ήταν μόνο για να Οπότε στα 27 τη, στα ναι. 27 τη συναντά τον πατέρα σου, ο οποίος πόσο χρόνο ήταν τότε? Είχε έρθει στην Αθήνα το ίδιο, 27-40 μέρες διαφορά. Άρα ήταν στην ίδια ηλικία και οι δυο. Οπότε, α, είχα 40 μέρες διαφορά. Α, στο ναι. βιβλίο μου έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος στο ζευγάρι δεν είχε 40 μέρες διαφορά στο τέλος? Το τελευταίο. Ναι, 40 μέρες διαφορά, δική μου είσαι. Wow. Λοιπόν, άρα στα 27 της η μάνα σου πάει είχε σε... έρθει στην Αθήνα όπως ερχόταν πάντα, για να ψωνίσει, να πάρει παπούτσια, να κάνει διάφορα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η μαμά σου ερχόταν από μια οικογένεια που είπε ότι αν ήθελε και Μοντελής να σπουδάσει στη Γαλλία θα την έστελνα. Σε μια οικογένεια αστική. Αστική οικογένεια. Ναι, ο παππούς μου, ας πούμε, μια φορά δεν βγήκε με τις φίλες της βράδυ και θα σου το πω αυτό γιατί έχει νόημα, έχει σημασία. Ναι, πες να μας. Πάει στο σινεμά ή στο καζινό που πηγαίνανε εκεί για τα γλυκά στην Κόρινθο. Και είπε, τι έγινε, είναι, είσαι, τι έχεις, γιατί δεν βγήκατε. Είναι, λέει, αδιάθετη η φίλη μου και αυτά. Εντάξει. Δηλαδή του έκανε εντύπωση γιατί δεν βγήκε. Δηλαδή ο παππούς σου ήταν προοδευτικός άνδρας και το προοδευτικός. θεωρούσε ωραίο και χαιρόταν να βλέπει την κόρη του να πηγαίνει βόλτες με τις φίλες της, Ναι, να ναι. έχει κοσμική ζωή. Στο σινεμά, στις εκδρομές, Άρα μιλάμε παρόλα αυτά. για αστικό τρόπο Ναι, σκέψης. Ο τρόπο αστικός σκέψης. τρόπος Ναι. σκέψης έχει να κάνει με μια προοδευτικότητα, μια Ναι. αντίληψη των γυναικών ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας με τους άνδρες, Ναι, ότι ναι. ένας μη αστικός τρόπος σκέψης ή ένας Ναι. υπερβολικά συντηρητικός ή παροχημένος τρόπος σκέψης θα ήταν αν έχω γιο, ο γιος μου να βγει, η κόρη μου να μην βγει. Ενώ Ναι, όχι, ήταν είναι αστική τέσσερα νοοτροπία παιδιά. ο παππούς σου. Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, είχε έρθει στην Αθήνα και έμενε στις βαφτιστήρες της άλλης γιαγιάς μου. Έμενε στο σπίτι. Οι οποίοι ήταν να έρθουν το βαφτιστήρι, δηλαδή ο άντρας ήταν το βαφτιστήρι και η γυναίκα ήταν βαφτιστήρα των δύο γιαγιάδων. Okay. Στο σπίτι του πατέρα μου που θα είχε το πάρτι, θα έρχονταν το ζευγάρι Ο αυτό. πατέρας σου με τι Φίλοι. ασχολούνται εγώ μου? Πολιτές ήταν, σε χρώματα και χημικά. Τώρα έχουν πεθάνει και δύο γονείς σου, οπότε άνετα κάνουμε Βέβαια. βίντεο για αυτούς. Ναι. Βολικό, βολικό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και εκείνος των ιδίων γραμματικών γνώσεων, περίπου ας πούμε, δεν τελείωσε το γυμνάσιο, γιατί είχε πεθάνει ο παππούς μου και ανέλαβε να δουλεύει για την οικογένεια. Λοιπόν, ήρθε στο πάρτι η μάνα μου, της άρεσε, βέβαια ντρεπότανε πολύ και είχε μου λόξει, αλλά τον κοίταγε κρυφά-κρυφά από ό,τι μου είχε πει. Της άρεσαν πολύ τα μάτια του. Λοιπόν, όταν Ψυχοπαθολογική έλξη, πήγε... ίσως. Ναι. Ενώ δεν είχε πριν άλλες σχέσεις και αυτά. Δηλαδή, μπορεί να έβγαινε, να έκανε, να έδειχνε, αλλά δεν είχε κάτι, Δεν ας είχε, πούμε... δεν είχε άλλη ερωτική σχέση. Ήταν η πρώτη της Δεν γνωριμία ο είχε καμία, πατέρας. ναι, όχι, είχαν γίνει κάποια προξενιά, δεν ήθελε, ξέρω, δεν είχε κάνει Για την κλικ ακόμα. εποχή τότε όμως, το 27 της μάνας σου θα Το 27 θεωρούνταν ήταν μεγάλο, μεγάλη. αλλά είχε μεγαλύτερη αδερφή που προηγείτο και η οποία δεν παντρεύτηκε, ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη. Α, η οποία δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Η θεία Ναι, σου. δεν Okay. έγινε ποτέ, ναι. Okay. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, ναι. Έλεγες για το Το... πάρτι ότι μόλις τον είδε είπε ωραία τα μάτια του. Ναι. Έτρεμε όμως, μια ένιωθε άβολα και όταν γυρίσανε στο σπίτι του ζευγαριού που φιλοξενείτο, ανέβασε πυρετό. Το Αυτό ήταν. σώμα της την προειδοποίησε. Ναι. Μετά είπανε ότι ήταν το προξενιό και λοιπά. Ξέρανε δηλαδή και οι δυο ότι ήταν το προξενιό, δεν το λέγανε δυνατά. Και έστειλε ο πατέρας με ένα τηλεγράφημα με τη λέξη νέμον, τους έστειλε Ναι. στο σπίτι. Αμέσως ο παππούς μου έσπευσε με έναν φίλο του εφοριακό να στείλει στην Αθήνα να μάθει τι και πώς, το ποιόν του γαμπρού, καλό παιδί, ο Γιαννάκης και μάλιστα Τίνος, τίνος ίνου, τίνος ίσου.
Τίνος. Τίνος είναι, ναι. Και εδώ το πώς το λένε, η αναγγελία των Αραβώνων μετά του κυρίου Γιαννάκη. Γιαννάκη τον γράφουν στην εφημερίδα. Λοιπόν, αυτό το έχω κάνει mirror και μετά το έχω κάνει decoupage για να Τι τυπωθεί σημαίνει η mirror εφημερίδα. και τι σημαίνει decoupage, πες μας. Mirror είναι το mirroring της φωτογραφίας, επειδή τα γράμματα, αν τα τυπώσεις ανάποδα, θα διαβάζονται ανάποδα, τα κάνεις σαν να τα βλέπεις στον καθρέφτη, έχει λειτουργία μέσα το κομπιούτερ τέτοια και μετατρέπεις τη φωτογραφία ανάποδα. Μετά την τυπώνεις και την κολλάς με ειδική κόλλα και μετά τρίβεις από πίσω το χαρτί και φεύγει το χαρτί και μένει μόνο η εκτύπωση. Έτσι έχω εκτυπώσει την εφημερίδα της Η οποία εποχής. είναι στο κέντρο της, του πίνακα και είναι η αυθεντική εφημερίδα που είναι η ανακοίνωση του Αραβώνος στο γονέο σου. Η ζωή, ναι. Από Όπως πάνω είναι και βλέπουμε το εκλογικό βιβλιάριο της μαμάς σου. ήταν η πρώτη φορά που ψήφιζαν οι γυναίκες από η έκδοση Πότε? αυτή του. Δεν θυμάμαι το 53, ήταν, δεν θυμάμαι. Πρέπει να Μάλιστα. το δω. Λοιπόν, να το έχω στο εργαστήριο τώρα, Δεν δεν το έχει έχω εδώ. Γιατί... σημασία, δεν έχει σημασία. Το έχει βάλει δύο φορές, το κοινωνικά, το έχει βάλει δύο φορές. Α, το βλέπω εδώ και... Έχω βάλει να φέρετε το κοινωνικά Ναι. και μετά έχω βάλει την κορινθιακή ζωή. Να φέρετε και η εφημερίδα ποια είναι. Α, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων άρχισαν τα σούρτα φέρτα στην Κόρινθο και άρχισε η μάνα μου να έρχεται εδώ. Και οπωσδήποτε κοίταξε ο πατέρας μου να μάθει αν είχε προηγηθεί άλλος. Α, ήταν σημαντικό αυτό. Για τις πρακτικές οδού. Πώς έγινε, εντάξει, δεν το κατάλαβε. Τι Αλλά εννοείς για αυτό τις τη πρακτικές οδούς. αν ήταν παρθένα. Πώς το είδε. Έκανε τη δουλειά και το διαπίστωσε. Νομίζω το... Αραβωνιασμένη Α, όταν ήταν αραβωνιασμένη. αραβωνιασμένη. Ναι. Αλλά δεν τα καταλάβαινε τα ελεγκτικά του στοιχεία η μάνα μου τότε. Πάει λοιπόν μια μέρα, η μάνα μου ήταν πολύ λιγούδα στα αγγλικά. Ράβανε στο δωμάτιο μέσα στη σάλα, ράβανε μαθήτριες. Τότε είχε γίνει μοδίστρα. Είχαν μαθήτριες. Ράβανε οι κοπέλες μέσα στη σάλα και η μάνα μου είχε πάει στο δωμάτιό της. Μπαίνει ο πατέρας μου μέσα και τάχα μου για να της κάνει έκπληξη. Να πάει στο δωμάτιό της, να ανοίξει την πόρτα, να δει τι κάνει μέσα. Τάχα μου τους λέει, μη μιλάτε, σιωπή, πήγαν οι κοπέλες να φωνάξουν δυνατά, καλώς τον κλπ. Μη μιλάτε, λέει, τις κάνω έκπληξη, τάχα μου, τάχα μου. Η μάνα μου για να τον απολαύσει τον κουραμπιέ που έτρωγε, κουραμπιέ του, τον κοίταγε και στον καθρέφτη, δηλαδή καθόταν μπροστά του στον καθρέφτη και κοίταγε που έτρωγε τον κουραμπιέ για να τον απολαμβάνει διπλών. Τόσο, τόσο αθώα και αυτή ήταν. Ναι. Οπότε βλέπει πίσω της να ανοίγει η πόρτα και βλέπει τον πατέρα μου. Και αθώα ούσα, ας πούμε, για τον κουραμπιέ και το λέγανε και γελάγανε. Μετά ακούγοντάς, Εθέκλα μου, κατάλαβα ότι αυτός το έκανε αυτό επίτηδες για να δει μήπως είναι μέσα και διαβάζει κανένα γράμμα, κανένα ραβασάκι, κανένα τέτοιο. Ελεγκτικός. Ταλαιπωρήθηκε η μάνα σου με τον πατέρα σου, Ούγο. Πάρα πολύ. Όλα αυτά που λέει η Δόκτωρ Ράμανη και σχολιάζεις και αυτά όλα που μας έχεις πει, Το που γράφουν. αναγνώριζε ότι ήταν Όλα. ταλαιπωρημένη. Φυσικά το αναγνώρισε. Όχι, δεν ήταν συνεξαρτώμενη. Αναγκαστικά ήταν. Φοβισμένη ήταν. Τι φοβόταν. Φοβισμένη. Την εκδικητικότητά του. Ότι... Βέβαια δεν είχε σηκώσει χέρι αυτό που λες. Δεν είχε σηκώσει χέρι, αλλά έκανε όλες τις άλλες κακοποιήσεις. Λεκτικά με το αυτό, με τη τιμωρία του της σιωπής. Λοιπόν, να σου πω τώρα τι έκανε και πού κατέληξε, γιατί τι παίζει το τρένο τώρα. Ξεκινάει ένα βράδυ χωρίς να ξέρει τίποτα. Η μάνα μου και η μάνα μου που είχε πάει με τις φίλες στη σινεμά. Αφού άλλαξε το σινεμά έργο, θα πήγαινε να το δει. Λογικό ήταν. Για Σωστό. εκείνην το να βλέπει σινεμά ήταν σαν να βράδυ εμείς να δούμε ένα έργο στην τηλεόραση. Πάει στο σπίτι και ήταν η αδερφή της, η μεγάλη, η οποία φυσικά ζήλευε. Της λέει, πού είναι η μιατούλα? Χαχαχαχα, έχουν πάει σινεμά. Φεύγει εκείνος και πάει να ήταν το σινεμά. Και πάει, τη βλέπει, την εντοπίζει και πάει και δίπλα της και της κάνει τον ενοχλητικό για να δει αν θα τσιμπήσει. Βέβαια η μάνα μου το κατάλαβε αυτό, νόμιζε ότι της έκανε πλάκα.
Πήγε δηλαδή και προσπαθούσε με τον άγγονά τη, μάλλον μαζευόταν, και όταν ανάψανε τα φώτα, εσύ είσαι χριστιανέ μου, κακά τα γέλια, τέλος πάντων με τις φίλες της, κακά, γυρίζουνε σπίτι. Φεύγουμε για την Αθήνα. Λέει, μα δεν είμαι έτοιμη, ετοιμάσου, φεύγουμε, λέει, για την Αθήνα, έχουμε δουλειές, δεν είπε τίποτα μπροστά στους δικούς της. Και μπαίνουν στο τρένο. Και εκεί άρχισε να την ψήνει ότι τώρα εσύ που είσαι αραβωνιασμένη δεν μπορείς να βγαίνεις. Γιατί, Χριστιανέ μου, τι έκανα, λέει, επειδή πήγα σινεμά. Ναι, γιατί θα πούνε ότι ο κερατάς που την έχει και αυτά. Ήμουνα, λέει, έτοιμη να κατέβω στους Αγίους Θεοδόρους όπως ερχόταν το τρένο από την Κόρινθο. Αλλά δεν τόλμησα, λέει, γιατί είχε γίνει η δουλειά και μετά θα ήταν... Ναι. Άρα Φρόντισε να... θεωρείς ότι το γεγονός ότι ο πατέρας σου προχώρησε σε ολοκλήρωση σεξουαλική του Ναι. αραβώνος το κάνει επίτηδες για να την ελέγχει μετά, ούτως ώστε να μην μπορεί να, να φύγει, να σκέφτεται ότι ποιος θα με πάρει τώρα αραβωνιασμένη, χωρισμένη και να μην είμαι πλέον. Το ταμπού της Παρθενίας, ένα ισχυρό πατριαρχικό ταμπού. Πατριαρχικό Μιλάμε κύριο. για το 54. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα θέλω να μοιραστούμε την πουγάδα και να μας πεις αν έχει σχέση με τη μάνα σου ο πίνακας, η πουγάδα. Γι' αυτό, επειδή το άπλωμα της μπουγάδας, όπως και το σιδέρωμα, που έλεγες ότι έχουν ένα ρυθμό, πώς να το πω, οριζόντιο. Ό,τι είναι οριζόντιο έχει ηρεμία. Άμα, τι ωραίο αυτό που μας λες τώρα. Ναι. Ένα Ό,τι λεπτό. είναι λογικό είναι, έχει δυναμισμό. Α, λοιπόν, τώρα έχω καταφέρει να μοιραστεί την πουγάδα. Πες μας το ξανά αυτό, ότι είναι οριζόντιο, έχει ηρεμία. Ηρεμία, ναι. Όπως και το σιδέρωμα. Γι' αυτό βρίσκουμε ηρεμία στο σιδέρωμα. Ευχαριστούμε εγώ Εγώ για σε αυτό που μας διαβάζω λέτε. ακούγοντας. Και εκεί πέρα είναι μια ήρεμη νύχτα. Είναι το Σελινόφος. Φαίνεται στα νερά, στα απόνερα της μπουγάδας χάμω. Και τα ρούχα, απλωμένα, τα σεντόνια, έτσι. Πότε έκανε Ένα αυτό ήρεμο. τον πίνακα? Το 16, το 16. Το 16. Μάλιστα. Ο πατέρας σου είπες ότι ήθελε να σπουδάσεις εσύ οικονομικά. Όχι, όχι. Προσπάθησα να μπω στη φαρμακοβιομηχανία από την πόρτα του λογιστηρίου ή από την πόρτα των οικονομικών υπηρεσιών και μετά, τι να σου πω, δηλαδή εδώ πέρα πήγαμε στη φαρμακευτική, ήμουνα φοιτούλη, έκανα παρέα μόνο με Κύπριες για να σου δώσω να καταλάβεις. Οι Κύπριες μόνο διαβάζανε και ήσαν Τώρα, πρώτο τραπέζι. μοιράζομαι τον πίνακα Escape που είναι σαν Ναι. γκράφιτι. Θέλω να μας εξηγήσεις λίγο αυτό και μας πεις και πότε το έκανες κιόλας. Αυτό το έκανα μέσα στην πανδημία. Πρέπει να είναι το 21. Εντάξει. Κάτι Εκεί μου είπες πέρα, για μέσα στην τις πανδημία. κουρτίνες, ότι οι κουρτίνες είναι απ' έξω από τα παράθυρα. Έξω υπάρχει ζελατίνα και από μέσα φως. Είναι Που σημαίνει αντίστροφο δηλαδή. ναι, που σημαίνει ότι μέσα είμαστε. Είτε απ' έξω είμαστε από ένα κτίριο, πρέπει να αποδράσουμε. Είναι το ίδιο. Και το ότι χρησιμοποιώ γκράφιτι είναι επειδή δεν μπορώ να φωνάξω κάτι, να πω. Δεν είπα όταν έπρεπε και τώρα δεν έχω που να τα πω. Αν μπορούσα να βγω να κάνω γκράφιτι, θα το έκανα. Γιατί να μην μπορείς? Για λόγους σωματικής διάπλασης και δυνατή. Και πώς να το πω. Και δύναμη, σωματική δύναμη. Εννοείς ότι δεν έχεις τις αντοχές να σκαρφαλώνεις πάνω στα χτίρια να κάνεις γκράφιντι αυτή τη στιγμή. Να σκαρφαλώνω, ούτε το κουβά δεν θα μπορούσα να κουβαλήσω εγώ, ούτε τα σπρέι τώρα έτσι όπως είναι. Θα το θέλεις όμως αυτό. Ήθελα, ναι, να είχα ένα τοίχο να κάνω γκράφιντι, θα το ήθελα. Κοίταξε, εάν μας ακούει κάποιος, ο οποίος είναι γραφιτίστας, Ναι. εντάξει, αν μας Ναι. ακούει κάποιος που κάνει γκράφιτι και θέλει να πάρει μαζί του αυτή την boomer, Ναι. μπορεί να την πάρει. Τώρα βλέπουμε... Ναι. Βλέπεις τώρα που μοιράζουμε έναν τοίχο σου, μια φωτογραφία τοίχου σου που έχεις όλο γκράφιτι που θα ήθελες να κάνεις. Redemption Now, Home, το βλέπεις? Ναι. Όχι, Λοιπόν. δεν το βλέπω, αλλά ξέρω ποιο είναι. Είναι ο τείχος του δωματίου. Ναι. Μα γιατί δεν το βλέπεις, μήπως δεν το βλέπουν και οι τηλεθεατές μας? θα δούμε.
Θα δούμε μετά αν έχει γραφτεί. Λοιπόν, αν κάποιος γραφιτίστας, πώς τους λένε αυτούς που κάνουν γράφιντι? Γραφητάς, γραφητάς. Αν κάποιος γραφιτάς βλέπει αυτό το βίντεο και το ενδιαφέρεται να πάρει μία late bloomer, πρώην φαρμακοποιό, πρώην οικονομολόγο, νυν ζωγράφο, η οποία θα επιθυμούσε πολύ να γίνει γραφητού, να την πάρει μαζί του, μία νεαρή κοπέλα 60 Πάμε φεύγα. να βάψουμε τα τρένα, λέει. Α? Να πάμε να βάψουμε τα τρένα, που λέει το τραγούδι. Να πάτε να βάψετε τα τρένα. Γιατί η ηλικία θεωρώ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ανασταλτικός παράγοντας. Δεν είναι θέμα ηλικίας τώρα πια, δυνάμεων. Ναι ρε παιδί μου, θα βρούμε έναν που να σώνει να κρατήσει κουβά. Είναι το θέμα και της καρδιάς που κλατάρισε. Έχεις θέμα με την καρδιά σου? Ναι. Έκανα 3 στέντ. Να έχεις. Πρόσφατα. Και σου λέω, φυλαγόμουν και από Μάλιστα. κορονοϊούς και τι. Περαστικά να είναι εγώ μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είσαι στη συμμετοχή και το επόμενο βιβλίο που διαβάζουμε σε συμμετοχή όταν τελειώσει η δόκτωρα Μανή. Εγώ ήδη είμαι μπροστά γιατί προετοίμασα όλα τα βίντεο για τον Αύγουστο. Είναι το βιβλίο του Dr. Scott Peck, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται». Το δεύτερο διαβάσει. Το δεύτερο της τριλογίας. Α, Είναι το δεύτερο, τριλογία. μπράβο. Είναι το δεύτερο Ναι. της τριλογίας και έχει εκεί μέσα ένα πολύ ωραίο σημείο στο οποίο μιλάει για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ανατρέψει την ασθένεια και να πάρει τη ζωή του πίσω μετά από μια ασθένεια. Και λέει ότι είναι οι άνθρωποι που κάνουν ψυχοθεραπεία που μπορούν να σταματήσουν το ρουν της ασθένειας και νομίζω ότι εσύ είσαι σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, ποιο άλλο έργο της Γωγούς να δούμε εμείς τώρα? Ποιο άλλο? Ένα λεπτό. Και κάνει εικόνες. Τα Έχω κάνει 15 όλες. λεπτά δημοσιότητας νομίζω. Ναι. Πες μας λίγο για τα 15 λεπτά δημοσιότητας. Αυτά είναι το χαρακτηριστικό του Warhol. Κάτω αριστερά υπάρχει ένας κύλος, έτσι, θάλαμος που συμβολίζει τη γυναικεία μήτρα. Βγαίνει από εκεί ο άνθρωπος, ανεβαίνει απάνω, κάνει διαδρομές όπου διασταυρώνεται και άλλοι έρχονται. Αλλά σε αυτό το αέναο πήγαινε έλα, η δημοσιότητα διαρκεί μόνο 15 λεπτά, όπως είπε ο Γόρχολ. Wow. Οι πόλεις είναι όλες ίδιες. Μετά φτάνει σε ένα σημείο που κατεβαίνει και εκεί ανοίγει μία πόρτα κάτω δεξιά. Ναι, το βλέπω. Και μέσα είναι αυτή η λάμψη, και αυτό έχει φως και ανάβει. Βέβαια το έχω βγάλει φωτογραφία μέρα και δεν φαίνονται καλά τα φώτα. Αυτή η λάμψη που λένε ότι βλέπουν την ώρα που πεθαίνουν. Και όλοι καταλήγουμε εκεί. Είναι πολύ ωραίος πίνακας αυτός. Εγώ πουλάς τους πίνακες σου, τους έχεις μόνο για σένα? Όχι. Οπότε δεν ξέρω, είναι σαν να είχα ένα παιδί, ας πούμε. Δεν θα το Ένα. κράταγα βέβαια εμένα, αλλά θα ήθελα εκεί που θα ήταν ευτυχισμένο. Okay. Θα τον έδινα μόνο κάπου που ξέρω ότι θα τον αγαπούσαν ή θα μιλάγανε μαζί του, θα τους έλεγε κάτι. Γι' Είναι αυτό κάνω πολύ. και τις εικόνες. Γι' αυτό κάνω και εικόνες. Ναι, να δούμε καμιά εικόνα. Κάτσε να δούμε καμιά εικόνα. Γιατί Ναι. να δείξουμε καμία. Κάνει και αγιογραφίες η Γωγό. Ένα Έχω λεπτό. κάνει όλους τους ιαματικούς Αγίους. Δηλαδή δεν υπάρχει Άγιος γιατρός. Ιαματικός Άγιος Παντελεήμων. Άγιοι Ανάργυροι. Τους έχω δώσει βέβαια τους περισσότερους. Αγία Βαρβάρα κατά των λοιμόξεων. Άγιος Ελευθέριος για τις εύκολες γένες. Έχει για τις γέννες. Ναι, ο Άγιος Λευτέρης κρατάει ένα μωρό φασκιωμένο. Που λέμε καλή Τι να λευτεριά. δω αν έχω καμία γεωγραφία εδώ πέρα, γιατί... Α, ο Άγιος Φανούριος είναι εξελίξη. Είδες, έχουμε. Άγιος Φανούριος είναι αυτός, ναι. Αυτός Έχουμε. είναι επειδή... Είναι αυτός που κάνεις τώρα. Είναι αυτός που κάνεις τώρα, ο Άγιος Φανούριος. Δεν έχω χαρίσει, αλλά επειδή κάνω τάματα συνέχεια, χάνω τον μπούσουλα. Λέω, Άγιο μου Φανούριε, βρες το μου και θα σου κάνω εγώ μια εικόνα πάλι. Άρα αυτός είναι ο Άγιος Φανούριος που φτιάχνει σήμερα, που φτιάχνει αυτές τις μέρες. Ναι, θα το έκανα αυτό, ναι. Πες μας, Βρεγωγό, έχεις κάνει σπουδές ζωγραφικής? Όχι, σε ελεύθερα εργαστήρια από εδώ και από εκεί, στους Δήμους και στα διάφορα. Και εδώ Έχεις πέρα κάνει... πάει ο Δήμος Αθηνών, είχε κάνει με έναν αγιογράφο και μας έδειξε εκεί. Μάλιστα. Καμιά δεκαριά μετά, ναι.
Άρα εσύ έχεις πάει σε διάφορα ελεύθερα εργαστήρια σε δήμους, γιατί μπορεί να σε ακούνε και άλλες κοπέλες και άλλα κοπέλια που να θέλουν να εξελιχθούν εικαστικά. Πες μας. Μετά πήγα τώρα τελευταία, δηλαδή πήγα ένα διάστημα πριν τον κορονοϊό στην ανοιχτή τέχνη και δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο που πλήρωσα πηγαίνοντας. Όλα τα άλλα ήταν αυτά τα δωρεάν των Δήμων. Τα οποία όμως, κοίτα τι ωραίες αγιογραφίες κάνεις παρακολουθώντας το δωρεάν εργαστήριο του Δήμου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ταλέντο και μεράκι μπορεί να αξιοποιήσει τα δωρεάν εργαστήρια. Το 79 είχα πάει στο Δήμο Αθηναίων που είχε ένα δάσκαλο και μας έδειξε τα βασικά, δηλαδή τα χρώματα και τα... Μάλιστα. Άρα αυτός είναι ο Άγιος Φανούριος εν εξέλιξη. Τι έχεις χάσει και ψάχνεις, κόρη? Διάφορα. Μπορεί να χάσω, ξέρω εγώ, το μπούσουλα, δηλαδή το τηλέφωνο μου που γυρίζω και κοιτάω τον Άγιο Φανούριο που τον έχω εδώ κρεμασμένο έναν από όλους. Ή στο Και λέω, βρίσκει. Άγιο Φανούριο, βρέστο, Κάνεις φανέρωσε. και φανουρόπιτες. Έχω κάνει κάνα δύο φορές και φανερόπιτες. Ωραία φανουρόπιτα, πολύ νοστιμή. Αλλά Μα δεν νομίζω... ήξερα ότι πάνω στην εκκλησία. Δεν ξέρω από τα Ούτε εγώ αγιωτικά ξέρω. πράγματα. Απλώς έχει τύχει να φάω φανουρόπιτα και είναι ένα ωραίο λαδερό γλύκισμα. Έχει πολύ ελαιόλαδο μέσα, δεν είναι? Με ελαιόλαδο που Ναι. φτιάχνει φανουρόπιτα, ναι. Και με 7 συστατικά. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Λέω, γιατί Α. 7. Πολλά ήταν στο 7. Ναι. Και πήγα λοιπόν, την έφτιαξα, αλλά δεν την πήγα στην εκκλησία και τη μοίρασα εδώ σε γνωστούς. Λέει, την πήγε στην εκκλησία. Λέω, όχι, γιατί πρέπει. Λοιπόν, τώρα δεν έχει σημασία. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να κάνει μια φίλη μου, για παράδειγμα, φτιάχνει φανουρόπιτα, γιατί Ναι. θέλει να βρει πράγματα, δεν την πάει στην εκκλησία. Νομίζω είναι και το ritual, η τελετουργία που παίζει ρόλο. Τελετουργία. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα πίνακα, ο οποίος... Βλέπεις... Αυτό φουτουριστικός, δηλαδή Είναι ένας η σκαπάνη φουτουριστικός πίνακας. Τι είναι αυτός? του μέλλοντος θα βρει το πληκτρολόγιο μέσα φθαμένο, ένα το μισό είναι στο χώμα και αυτό είναι με ντεκουπάζ, όλα τα άλλα είναι ζωγραφική και το άλλο είναι σαν γλυπτό το έχω Τι κάνει. σημαίνει ντεκουπάζ? Αυτό που σου λέω, που το κολλάμε ανάποδα και το τρίβουμε μέχρι και αυτό το έκανα mirror για να διαβάζονται τα ψηφία. Okay. Γι' αυτό εμπνευστικά περνώντας από ένα κάδο σκουπιδιών είχαν πετάξει το κουτί ενός πληκτρολογίου. Το φωτογράφησα λοιπόν και σκέφτηκα αυτό το έργο, το φουτουριστικό. Δεν Άρα θα λες υπάρχουν ότι οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος θα θα βρίσκουν σκάβουν. τα πληκτρολόγια, ναι, και θα λένε τι είναι αυτά. Δεν θα υπάρχουν πληκτρολόγια γιατί θα επικοινωνούμε με άλλο τρόπο με τον υπολογιστή. Ίσως να τα λέμε και μετά από πολλά πολλά χρόνια, άμα δεν καταστραφούμε τελείως, ίσως να τα σκεφτόμαστε και να τα συλλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη του υπολογιστή. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Θα δούμε. Α, να πω για τις εικόνες. Να πω για τις εικόνες. Τις εικόνες τις ξεκίνησα γιατί θεώρησα ότι οι Βυζαντινοί ήσαν πολύ προχωρημένοι, δηλαδή ήσαν πολύ αφαιρετικοί. Αυτά τα επίπεδα που κάναν τα σώματα και τα φόντα πίσω να μην έχουν σάρκα και οστά, να είναι σαν να τους έχει πατήσει ο δοστρωτήρας στους Αγίους για να δώσουν το μήνυμα ότι δεν έχουν σάρκα και οστά, δηλαδή δεν έχουν τις ανθρώπινες, πώς να το πω, τα ανθρώπινα ελαττώματα και ορμές και ξέρω εγώ και επιθυμίες. Αυτό το πράγμα με... Και λέω, κάτσε πώς γίνεται αυτό το επίπεδο να γίνει τελείως σαν το σιδέρωσε. Και άρχισα να το ψάχνω. Μετά όμως άρχισα να φτιάχνω όλους τους ιαματικούς γιατρούς και διαφόρους, ας πούμε. Αγία Βαρβάρα και σε τι ειδικεύεται ο καθένας. Γιατί ήθελα να επικοινωνήσω με τον κάθε άνθρωπο που έχει ένα πρόβλημα. Γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα, τότε τρέχουμε, ακόμα και άθεοι να είμαστε, τότε τάζουμε και παρακαλάμε. Ακόμα και το λεχθέν, ας πούμε, ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, υπόθηκε με συνέχεια, την οποία αφήρεσαν κατά το πώς θέλανε να το πασάρουν. Πώς έχει, λέει, υποθεί? Δεν Πες μας να υπήρχε. δούμε πώς έχει υποθεί. Ο Μάρξ που είπε η Ναι, πώς το θρησκεία έχει είναι πει το όπιο του ολόκληρο. λαού, αλλά είπε, συμπλήρωσε, γιατί αυτή τον ανακουφίζει από τα παθήματά του. Okay. Και όντως είναι το όπιο. Το όπιο είναι για να ακουφίζει, δεν είναι για να κοιμίζει. Ξέρεις ότι υπάρχουν και φυσικοί... Λέω τώρα στη φαρμακοποιό.
Ότι έχουμε Ναι. οπιούχους υποδοχής στον εγκέφαλο όλοι μας. Ναι. Είναι και μια ουσία που φυσικά παράγει ο εγκέφαλος μας για να μας ανακουφίσει. Νομίζω πρέπει να είναι το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, δεν είναι που το κάνει. Ναι. Όταν πονάμε έντονα, οπιούχα παίρνουμε, η μορφήνη. Ναι. Έτσι, Εγώ όλα αυτά. βλέπουμε τον πίνακα του Όργουελ στην οθόνη μας. Πες μας λίγο γι' αυτό. Α, 1984, Όργουελ. Το βλέπεις? Δεν το βλέπω, αλλά μπορώ να πω γι' αυτό. Πες μας γι' αυτό. Ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα χώρο που... Το έχω βέβαια συμβολικά με κάγκελα, επειδή δεν μπορεί να επεκταθεί, να κάνει πράγματα ελεύθερα. Και έξω είναι ένα δυστοπικό τοπίο, ένας ουρανός χρυσός που σημαίνει ότι δεν είναι ο φυσικός, δεν είναι η φυσική ατμόσφαιρα, και ένας ήλιος μεταλλικός, αμπρούτζινος, που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί απ' έξω και τον έχει εμποδίσει τον άνθρωπο να βγει. Είναι λοιπόν μέσα σε έναν ηλεκτρονικό χώρο και ελέγχεται. Απέναντί του έχει μία κάμερα και ένα μεγάφωνο. Και από πάνω τα μάτια του Big Brother. Ο άνθρωπος έχει ένα κόκκινο φωτάκι στην καρδιά Και που αν μάλιστα δώσει... για τα μάτια του Big Brother, από ό,τι βλέπω, έχεις βάλει δύο, είναι από αυτά των ακουστικών. Όχι, είναι αυτά που έχουν μέσα τα κομπιούτερ σε σημεία που πρέπει να έχει να κάνει σαν αμορτισέρ κατά κάποιο τρόπο. Κουνιόνται αυτά. Λοιπόν, Δηλαδή... άρα εσύ κάνεις αυτό που λέμε, τώρα να το δούμε αυτό, κάνεις trash art. Τώρα έχω ανοίξει τις γραβάτες. Ναι. Τι είναι το trash art, πες μας. Είναι τέχνη από σκουπίδια. Τι σκουπίδια έχεις πάρει για να φτιάξεις τις γραβάτες? Αυτό με τα κάγκελα ήταν από μια κουζινίτσα παιδική που είχε μέσα το υποτίθεται τη σκάρα για να ψήνουν. Τη Α. βρήκα στο δρόμο, πήγα τη σκάρα Να και λεπτό, συνέχισα. γιατί τώρα μετά που τα έχουμε δει όλα, έχω ανακαλύψει ότι μπορώ να τα βάζω με τη σειρά χωρίς... Λοιπόν, είμαι στην ουτοπία, τον πύργο του Τάντλιν, πες μας. Δεν το βλέπω όμως. Θες να το βλέπεις? Δεν θα το βλέπουν και οι υπόλοιποι άμα... Αφού λέει you are screen sharing και δείχνει την ουτοπία. Κάτσε να το Εμένα δεν μπορείς. ξαναβάλουμε, κάτσε να το ξαναβάλουμε. Ναι. Τη βλέπεις τώρα? Περίμενε, Ναι. you are screen... Ο πύργος του Τάτλιν δεν φτιάχτηκε ποτέ. Ο Τάτλιν ήταν αρχιτέκτονας και ζωγράφος, Ρώσος, Σοβιετικός. Την εποχή της Τρίτης Διεθνούς δηλαδή, ήθελαν να φτιάξουν στο Λένιγκραντ να φτιάξουν τον πύργο αυτό που θα ξεπέρναγε τον πύργο του Άιφελ. Ήταν περίπου στα 600 μέτρα. Μέσα θα είχε μία πυραμίδα και έναν κύβο περιστροφικά που θα είχαν μέσα χώρους συνεδρίων κλπ. Και θα περιστρεφόταν, θα ήταν όλο αυτό το υλικό ιδέες το οποίο συμβολίζει την αέναη εξέλιξη της μαρξιστικής σκέψης. Όταν όμως ξεκινήσαν να το φτιάχνουν, δεν κατάφεραν και έμεινε σαν ουτοπία. Οι Εγγλέζοι κατάφεραν σε ένα, δεν θυμάμαι σε ποιο μουσείο, είναι στο Λονδίνο, να το έχουν φτιάξει σε μικρογραφία σχετικά, αλλά μεγάλο, ας πούμε αρκετά μεγάλο, δεν ξέρω πόσα μέτρα είναι, και το έχουν φτιάξει σε κάποια αυλή ενός μουσείου. Δηλαδή Και άλλοι πολλοί. υπήρχαν τα σχέδια του πύργου του Τάτλιν, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά μπόρεσαν να φτιάξουν τη μακέτα ουσιαστικά οι Εγγλέζοι, για να Ναι, το με τη καταλάβουμε. μακέτα την έχει φτιάξει έτσι σε μεγάλο μέγεθος ο Μάλεβιτς, που ήταν και αυτός ζωγράφος. Τέλος πάντων, αυτό είναι η ουτοπία σε έναν κόσμο. Βέβαια, το βάζω στο σύγχρονο κόσμο. Υπάρχει ένας γκρίζος ουρανός και στο βάθος φωτίζει η σκέψη αυτή, δηλαδή η ουτοπία. Okay. Αυτός ο πίνακας έχει και το αδερφάκι του, που είναι ακριβώς το ίδιο, είναι και αυτό ο trash art. Είναι από τηλεοράσεις που έχω χρησιμοποιήσει τον σκελετό και κομμάτια από μέσα. Δεν είναι με Δεν μου το ηλεκτρονικά στείλες αυτό. όμως αυτό. Το στείλα, αλλά είναι ατελείωτο. Και μάλιστα απ' έξω έχει και τη ζελατίνα του Κορνιζά. Γιατί Okay. έχω φτιάξει την πόλη στο βάθος
Και μπροστά έχω φτιάξει σαν τσιμέντο έτσι και, αλλά θα έχω ξεκινήσει να κολλάω τα στοιχεία του πύργου του Τατλίν από τις μακέτες του Μάλεβιτς. Έχω αντιγράψει δηλαδή τις μακέτες, αλλά θα τις κολλήσω και θα χύνονται έτσι απ' έξω χάμω. Τώρα Θα τα βλέπουμε βάλω τον δίπλα πύργο στο της Βαβέλτων, βλέπεις? Α, όχι. Όχι, δηλαδή Δηλαδή βλέπεις τον. αυτό το όχι, δεν το βλέπω. Ένα λεπτό να στο ξαναβάλω. Ο πύργος της Βαβέλ της Γωγούς Πιτσόκου. Πού είναι, ρε? Ποιος Βαβέλ? Είναι από τα πρώτα, είναι από τα πρώτα. Είχε και μια φωτογραφία σου που έχει ξεμείνει εκεί. Ναι. Είναι από τα πρώτα. Είχα διαλύσει ένα CD ακόμα, δεν είχα πει στα ηλεκτρονικά και στα αυτά. CD player εννοείς. Ναι, ένα CD player. Δηλαδή εσύ αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιείς στα έργα διαλύεις Ναι. στις συσκευές δικές σου ή τις βρίσκεις στα σκουπίδια, πού τα προμηθεύεις? Όχι, δικές μου είναι περισσότερες. Στα σκουπίδια όχι, αλλά μου δίνουν φίλοι και γνωστοί. Πάντως Από τα αντίστοιχα σκουπίδια εδώ θα είχα πήγα πήγα. διάφορα να σου δώσω. Ξέρεις πόσα Ναι, μηχανήματα όλοι έχω έχουμε ηλεκτρονικά. στα συρτάρια μας, γι' αυτό έχω μαζέψει τόσα τηλεκοντρόλ. Όλοι είχαν τηλεκοντρόλ από παλιές τηλεοράσεις, τις οποίες είχαν πετάξει, από CD που δεν τα ξέρανε ούτε γιατί τα έχουν. Μέσα οι μπαταρίες είχαν γίνει αλάτι. Και μάζεψα από γνωστούς κομμάτια έτσι διάφορα. Και Τα αυτό που πρώτα βέβαια ήταν δικά μου ό,τι διέλυσα. αυτό ήταν ο πύργος της Βαβέλ, της Γωγούς. Τώρα δούμε Ναι. ποιο Ναι. άλλο θα ανοίξουμε να δούμε. Α, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι έχεις μια ισχυρή πολιτική άποψη. Είμαι όμως τελείως απολυτική. Έλατε. Όταν λέω πολιτική άποψη δεν εννοώ Ναι. κομματικοποιημένη, εννοώ ότι έχεις μία Ναι. άποψη για τον κόσμο, όπως Ναι, όλοι να μας εδώ πέρα. έχουμε. Με ένα Νομίζω ότι, καραγκιόζη και ναι, αυτό το έχω βάλει πάνω από το τραπέζι. Στην κεβατοκάμαρα δεσπόζει αυτό. νομίζω ότι Και λέω. οποιοσδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος είναι πολιτικοποιημένος, έστω και αν δεν εντάσσεται σε κάποιο κόμμα. Ναι. Δηλαδή, το να είσαι σκεπτικιστής ως προς την εξουσία και να Ναι. φτιάξει αυτό το έργο που είναι ο Καραγκιόζης και εξουσία, είναι μια πολιτική δήλωση, χωρίς να σημαίνει ότι Εγώ πιστεύω αντανακλά την ψηφίζεις. Ναι. Ή αν χωριστό που ψηφίζεις. έλεγε η φαντασία στην εξουσία. Εκεί έχω μείνει, ως boomer δηλαδή. Εδώ πέρα γράφω θέατρο σκιών, παίζει απόψε, ο Καραγκιόζης και η εξουσία. Το έχω κάνει, το χέρι του αυτό που έχει σηκώσει είναι κινούμενο. Του έχω βάλει ειδική κόπιτσα που ανεβοκατεβαίνει. Και φυσικά έχει και αυτό. Ναι. Σ' αρέσει να βάζεις φώτα, ε? Να Ναι, φωτίζεις τα μου έργα αρέσει. σου. Ναι. Λοιπόν, θέλω τώρα να δούμε την πόλη από πάνω. Τώρα να σε ενώσουμε να τη βλέπεις και εσύ, να τη βλέπει και ο κόσμος. Τώρα βλέπουμε την πόλη από πάνω. Αυτή ήταν μια φωτογραφία στην εφημερίδα, τυχαία έτσι. Και Δηλαδή, τι να μπορεί να κάνω. εμπνευστείς από οτιδήποτε. Οτιδήποτε, ναι. Λοιπόν, Ναι. τώρα τελειώνοντας, κλείνοντας, ένα λεπτό, αυτό το άφησα για τελευταίο. Έχεις διάφορους πίνακες φυσικά, τους οποίους θα τους βάλω στο τέλος του βίντεο, έτσι να μπορεί κάποιος να τους δει. Α, για να σου Ναι. πω για τις εικόνες που φτιάχνω και χαρίζω, πιστεύω ότι και αυτό είναι μια μορφή επικοινωνίας. Αυτό που θα ήθελα να πω στον άλλον και να τον παρηγορήσω όταν έχει το πρόβλημά του, θα του το πω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όταν θα έχει το πρόβλημά του, θα πάει μπροστά εκεί και θα πει, ξέρω εγώ, θα νιώσει αυτή την επαφή με το θείο που θα του δώσει δύναμη. Και Λοιπόν, πιστεύω σε αυτό. η τελευταία εικόνα που μοιραζόμαστε εδώ στην οθόνη, ξαναλέω τις φωτογραφίες που μου έχει στείλει η Γωγό, θα τις προσθέσω στο τέλος του βίντεο για να τις δείτε οι φιλότεχνοι. Λέει για του λόγου του Μια αληθές Γιάριστο Τρίτη και έχει ναι, την μια άλλη κάμερα εκεί πέρα. έτυχε να έχω και το άλλο κινητό μαζί το παλιό και έβγαλα τη φωτογραφία. Και τη βρήκα στο Δηλαδή. Google. Όταν έκανα αυτό το πίνακα είχα τραβήξει αυτή τη φωτογραφία. Και μάλιστα λέει 3 πρώτου 23. Ναι, Ήτανε, ναι. ναι, 3 τι Ιανουαρίου. πρώτο.
ή πρώτη τρίτου. Πρώτη τρίτου πρέπει να ήταν, γιατί... Μπορεί, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, μπορεί, δεν έχει σημασία. Ναι. Ή τρεις Λοιπόν. Πρώτου ή πρώτη τρίτου. Στο τέλος του βίντεο αυτού θα προσθέσω τις εικόνες που μου στείλες. Θέλω να μας στείλεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους, τους φίλους που είναι εδώ στο κανάλι. Είμαστε 80.000 και πώς έχουμε γίνει. Ένα λεπτό. Πολύ να με εγκόρη. Εσύ που κάνεις πολλούς πίνακες, εγώ πολλά βίντεο. Είμαστε 8.450 άνθρωποι. 80.450 άνθρωποι που έχω μείνει στις 8.000 εγώ. Πόσες θεκλώρες έχω παρακολουθήσει, ειδικά μέσα στην πανδημία. Οι άλλοι γράφουν εργατόρες. Κοιτάξτε, εγώ σε καταλαβαίνω με την έννοια του ότι για μένα η δική μου η τέχνη είναι η δημιουργία των βίντεο και των γραπτών, περισσότερο των βίντεο όμως. Και των γραπτών, ναι, αλλά το βίντεο είναι κάτι το οποίο είναι πιο... Α, περίμενε, θα δείξω τώρα. Αυτό πρέπει να το δείξω, δεν γίνεται να μην το δείξω. Το βίντεο είναι περίπου κάτι σαν αυτό που το έχω βάλει. Αχα. Ο τελευταίος σου πίνακας που θα δείξω εδώ, θα το μοιραστούμε, είναι ο πίνακας που έχεις κάνει μια κίνηση σε 3 λεπτά, έναν πίνακα. Α, ναι. Είναι κάπως έτσι τα βίντεο. Το κάνω τώρα, ενώ το βιβλίο το γράφεις, το ξαναγράφεις, το κάνεις edit. Πες μας λίγο για αυτό τον πίνακα, με μια κίνηση σε 3 λεπτά. Ναι. Όπως κράταγα το πινέλο και... Υπήρχαν αυτά τα χρώματα, ξεκίνησα με το κίτρινο, έβαλα το κόκκινο και μετά έκανα το τρένο σε κίνηση, δηλαδή, και έβαζα και λίγο γαλάζιο εκεί στον καπνό. Αυτό έγινε μέσα σε κλάσμα, δηλαδή δεν καθάρισα το πινέλο, πήγαινα από το ανοιχτό στο σκούρο. Αυτό. Ήταν μια άσκηση που έκανε σε κάποιο εργαστήρι προφανώς αυτή. Όχι, στο σπίτι την έχω κάνει. Λοιπόν, και εμένα τα βίντεο που φτιάχνω είναι κάπως έτσι, είναι δημιουργία... Εντάξει, δεν παίρνουν 3 λεπτά, μπορεί να πάρουν και 1 ώρα και 2 ώρες και 3 ώρες, εξαρτάται. Νιώθω όμως ότι ετοιμάζοντας ένα βίντεο, δημιουργώντας ένα βίντεο, ότι και εγώ ίδια εκφράζομαι και εγώ ίδια κάνω κάτι θετικό. Και νομίζω κάπως έτσι και εσύ νιώθεις τη ζωγραφική, όπως μας το έχεις περιγράψει, και την εικαστική δημιουργία. Αυτό που είπες, ότι θέλω να δώσω κάτι στον άλλον που να είναι χρήσιμο. Ναι. Επικοινωνώ και με τις εικόνες, δηλαδή νομίζω ότι του λέω εκείνη την ώρα κάνει κουράγιο. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και το προφίλ σου στο Instagram, όπως έβαλα και στην περιγραφή του βίντεο που άνοιξα τον πίνακα. Είναι εντάξει μαζί σου αυτό? Αν θέλει κάποιος να μιλήσει μαζί σου στο Instagram. Βέβαια, ναι, δεν έχω... Εγώ Πιτσόκου, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι μια καλλιτέχνης late bloomer. Late bloomer σημαίνει κάποιος που αργεί να ανθίσει, αλλά είναι multi bloomer. Δηλαδή θα δείτε στη συνέχεια πώς οι πολλοί πίνακες. Θα σας τους βάλω όλους όσους μου έστειλες. Στη συνέχεια έτσι στη σειρά τους δύο κόσμους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σου. Για αυτή την παρέα και για το Το έργο σου δεν φαίνεται εδώ, αλλά θα γυρίσω την κάμερα τώρα να το δείξω. Βλέπεις, είναι απέναντί μου. Το βλέπεις? Ναι. Από εδώ που δουλεύω είναι απέναντί μου και μπορώ απέναντί μου είναι στα αριστερά μου. Μπορώ να γυρίσω το κεφάλι στα αριστερά και να το δω. Δεν είχε χώρο να το βάλω από πίσω, ναι, αλλά ναι. Του άνοιξα χώρο εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το επόμενο θέμα για την έκθεση που θα συμμετέχω, αν πάνε όλα καλά, αν το δεχτούν κιόλας, είναι για την... τοξική θετικότητα. Oh. Και μόλις μας αναφέρεσαι το θέμα, έβαλα το βίντεο σου και μάλιστα το έστειλα σε μία φίλη που συμμετέχει και αυτή. Μα μου λέει τη Θέκλα, εγώ την παρακολουθώ. Και γιατί δεν το έλεγες, της λέω τόσο καιρό να την παρακολουθείς. Λέω θα μας βάλουν αυτό. Και ξέρεις τι σκέφτηκα να κάνω. Να κάνω σαν αναφορά στο Glimt που έχει κάνει το ακριβότερο έργο που του ζήτησε ένας πολύ πάμπλετος εργοστασιάρχης, να κάνει τη γυναίκα του στο φόντο αυτό με χρυσό πίσω και λοιπά. Όποιος θέλει να δει τον Glimt, το πορτρέτο της κυρίας, ξέρω όπως τη λένε, δεν θυμάμαι, της γυναίκας τέλος πάντων του πλούσιου, αλλά θα τη βάλω να κρατάει ένα κινητό έτσι
και θα είναι το πρόσωπό της κενό, θα είναι μόνο το περιβάλλον. Wow, Και θα το τοξική ονομάσω selfie. θετικότητα. Ναι, στην τοξική θετικότητα θα βάλω τη selfie, να βγάζει selfie η κυρία αυτή που υπήρξε. Τέλεια σκέψη. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το αφήσω αυτό στη δημοσιότητα να σου κλέψει κανένα την ιδέα. Τι θα την κάνει. Θα το χειρώνε. Ας την κάνει. Αν το κάνει καλύτερα, θα θα το κάνει. χειρώνε. Ναι. Εγώ όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα, για τη σύνδεση, για το παιδί σου που έχει στείλει να υιοθετήσουμε. Ναι, μπράβο, ευχαριστούμε. μπράβο. Αυτό μου άρεσε πολύ, ναι. Όχι, έχει το, βρήκε τη θέση του τώρα. Είδες, ως κιολάκι το κοιτούσε χθες. Ναι, ναι, ναι. Το ναι. μυριζόταν πρώτα να δει μην τυχόν και είχε κρυχτεί κάτι. Σε Ναι. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά από Zoom, γιατί θα είσαι στις 5 του Αυγούστου το ερχόμενο Σάββατο. Θα είσαι στο webinar που θα κάνουμε πώς βρίσκουμε εσωτερική κινητοποίηση για να ξεκολλήσουμε από την αίσθηση της μαθημένης αβοηθησίας. Νομίζω ότι εσύ βρίσκεις κινητοποίηση από την εν τέχνη και την εικαστική, και τα Ναι, εικαστική. σίγουρα, ναι. Σε φιλώ. Γεια! Και εγώ. Να είσαι Στην καλά, φιλιά περιγραφή στο του live. Βίντεο θα βρείτε το προφίλ της Γογό στο Instagram, της Γογούς Πιτσόκου στο Instagram. Όσοι θέλετε να της μιλήσετε, να της πείτε, να μοιραστείτε διάφορα μαζί της, μπορείτε. Αυτά. Γεια, γεια.